samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Να ευχηθώ λοιπόν καλό μεσημέρι σε ένα εκ των μελετητών, τον κύριο Γιάννη Σιάτρα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι από τη ΣΑΜΟ, κύριε Σιάτρα. Καλό σας μεσημέρι. Και πραγματικά νομίζω ότι έρχεται σε πολύ καλό χρονικό σημείο η παρουσίαση της έρευνας αυτής. Είναι μια έρευνα που αφορά στις αμοιβές των βουλευτών στα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Ακριβώς. Θα πρέπει να πω ότι, όπως ορθά είπατε, υπάρχει το ζήτημα αυτό, είναι στην επικαιρότητα, γι' αυτό και εμείς το προωθήσαμε τώρα, το δημοσιεύσαμε τώρα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ευρύτερη μελέτη που κάνουμε. Να πούμε ότι το θέμα, οι αμοιβές των βουλευτών και τα άλλα προνόμια και παροχές είναι μέρος μιας ευρύτερης μελέτης που ήδη ξεκίνησε ο σύλλογός μας από το Γενάρη αυτού του έτους, με θέμα το κόστος της δημοκρατίας. Το πρώτο μέρος της μελέτης, την οποία μπορεί κάποιος να την βρει στο ίντερνετ και να κατεβάσει το βιβλίο, το πρώτο μέρος της μελέτης αυτής, είχε να κάνει με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Και μάλιστα τότε είχαμε προωθήσει το βιβλίο αυτό στους βουλευτές και στους αρμόδιους, και πιστεύω ότι επηρεάζει τη σκέψη του πολιτικού συστήματος για το πώς πρέπει να εξελιχθεί η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. Με το β' μέρος έχει να κάνει με το κόστος του κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων, όπου εξετάζουμε πόσο κοστίζει το κόστος των κοινοβουλίων, πόσο κοστίζουν η λειτουργία των κοινοβουλίων στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στα πλαίσια αυτά είναι οι αμοιβές των βουλευτών. Ακολουθούν και άλλα τμήματα που έχουν να κάνουν με το πόσους υπαλλήλους έχει το κάθε κοινοβούλιο. Ακόμα και το γιατί η Ελλάδα να έχει 300 βουλευτές, όταν αντίστοιχες χώρες αυτού του πληθυσμιακού εύρους, από 8 μέχρι 13 εκατομμύρια, έχουν συνήθως από 200 μέχρι 260 βουλευτές. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι επίκαιρα σήμερα στην Ελλάδα, θέλουμε να δώσουμε τη γνώση στον ελληνικό λαό για το πώς έχουν αυτά τα ζητήματα στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες στο κάτω-κάτω θέλουμε να μοιάσουμε. Πόσο εύκολο ήταν να καταγραφούν αυτά τα στοιχεία στην έρευνα, γιατί η δημοκρατία πρέπει να είναι διαφανής, αλλά κατά πόσο είναι? Δυστυχώς η δημοκρατία δεν είναι διαφανής, και δεν είναι διαφανής όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι διαφανής σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πρέπει να πω ότι μου προκάλεσε μια πολύ μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, όπως η Ιρλανδία, όπου τα στοιχεία είναι αναλυτικότατα. Να φανταστείτε ότι αν θα μπει κάποιος στο site του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου σήμερα, στα μέσα του Νοέμβρη, θα δει με ακρίβεια ενός ευρώ τι χρήματα πήρε ο κάθε βουλευτής για το μήνα Οκτώβριο, τόσο από μισθό, από επιτροπές, από παροχές και από επιδόματα. Ναι. Το ίδιο θα το δει και στο site της Λετωνίας, στο Κοινοβούλιο της Λετωνίας. Στην Ελλάδα, στο ελληνικό site, στο κυπριακό site, στο βουλγάρικο site, δεν βρίσκει κανείς τίποτα. Και αυτό είναι τραγικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι, κυρίως αυτή την φάση της οικονομικής δυσπραγίας που έχει επεκταθεί πλέον σε όλη την Ευρώπη, οι λαοί, το ζήτημα της αμοιβής των αντιπροσώπων τους, είναι ένα θέμα που θέλουν να γνωρίζουν οι λαοί. Βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι τώρα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, να το πω έτσι, που χρησιμοποιείται στις αμοιβές των βουλευτών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες αμοιβών. Πρώτον, οι πολύψηλες αμοιβές, όπως είναι για παράδειγμα στην Ιταλία. Ο Ιταλός βουλευτής αμοιβεται 11.000 κάτι με τον σαν μισθό, και έχει άλλα 6-7.000 ευρώ διάφορες παροχές, οι οποίες πάντα δεν εκπροσωπούνται από πραγματικά έξοδα. Έχουμε τις μέσες αμοιβές. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα κινείται στο μέσο προς υψηλό, στη μέση προς υψηλή περιοχή αμοιβών, το οποίο όμως είναι απαράδεκτο για μια χώρα που είναι χρεοκοπημένη και στην οποία το πολιτικό σύστημα είναι υπεύθυνο για τη χρεοκοπία της.
και έχουμε και τις χώρες χαμηλών αμοιβών, όπως είναι συνήθως οι πρώην ανατολικές χώρες, ή προς έκπληξη όλων είναι η Ισπανία. Μάλιστα. Οι Ισπανοί βουλευτές αμοιβόνται με περίπου 2,5 με 3.000 ευρώ το μήνα και είναι από τις χαμηλότερες αμοιβές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Ευρωζώνης. Mm. Βέβαια, η χαμηλότερη είναι στην Εσθονία, νομίζω, αλλά η Εσθονία, ας μην ξεχνάμε, ότι είναι μια πρώην Σοβιετική επαρχία. Ναι. Και ένα καινούριο κράτος, έτσι. Και ένα καινούριο κράτος. Επίσης, βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες, πέραν από τη βασική αμοιβή, βασική αποζημίωση, την αποκαλούν, υπάρχουν κάποιες αμοιβές που έχουν να κάνουν με έξοδα παράστασης, έχουν να κάνουν με έξοδα κατοικίας, τα οποία είναι λογικά, αν θέλετε. Και είναι και συνήθως παροχές, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε και άλλες παροχές που έχουν να κάνουν κυρίως με παροχή γραφείου. Ναι. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στη Σουηδία το κοινοβούλιο παρέχει στους βουλευτές τους και σπίτια να μείνουν, γιατί έχει 250-300 σπίτια δικά του, αλλά και γραφεία. Στην Ελλάδα δίνουμε επίδομα γραφείου, αλλά στην Ελλάδα, ξέρετε, δίνουμε και... το δημόσιο καλύπτει και 3 και 4 σε κάποιες περιπτώσεις βοηθούς. Και πολλές φορές η βοηθή αυτή είναι η αδελφή του βουλευτή, η γυναίκα ή και η κόρη. Πράγματα τα οποία απαγορεύονται σε άλλες χώρες ρητά. Και στην Ελλάδα βέβαια σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτήν σε αυτές τις καταστάσεις να υπάρχει μια πιο καλή χρήση του δημόσιου χρήματος. Σε γενικές γραμμές, και έστω με αυτό το πρώτο μέρος ακόμη της έρευνας, υπενθυμίζω δεν έχει ολοκληρωθεί όπως είπατε, ποια είναι η εικόνα μπορεί να βγάλει κανείς για τους Έλληνες βουλευτές, ότι είναι καλά αμοιβόμενοι, ότι είναι στο μέσον, ότι είναι στις τελευταίες θέσεις? Είναι καλά αμοιβόμενοι, είναι πάνω από το μέσον όρο. Είναι καλά αμοιβόμενοι και οι παροχές ασχέτως αν έχουν μειωθεί, και κοιτάξτε, μιλάμε για αμοιβές και παροχές που έχουν ήδη κουρευτεί 1-2 φορές. Ναι, φανταστείτε πώς ήταν πριν από 2-3 χρόνια. Και σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης που ενδεχομένως δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Έτσι. Και σε ένα περιβάλλον όπου η ανεργία, η πραγματική ανεργία ίσως ξεπερνάει το 30%. Ναι. Και όπου ο μισθός, ξέρετε, να κάτι ενδιαφέρον, ότι σε πάρα πολλές χώρες η αμοιβή του βουλευτή είναι συνδεμένη με τον μέσο μισθό της οικονομίας. Ναι. Εδώ πέρα ή με τον κατώτατο μισθό της οικονομίας. Και βλέπουμε ότι συνήθως... Φαντάζομαι κάποιες φορές προς αυξημένος, έτσι. Ακριβώς. Και, ναι. Και συνήθως είναι μεταξύ 3 και 4 φορές. Είναι προς αυξημένος 3 έως 4 φορές. Στην Ελλάδα η αμοιβή του βουλευτή, η συνολική, σε σχέση με την κατώτατη αμοιβή, η οποία όπως πληροφορούμαστε θα φορολογείται και αυτή από το νέο έτος, απέχει 16 φορές. Μάλιστα. Αν πούμε ότι τελικά τα έσοδα ενός βουλευτή είναι κοντά στα 8.000 ευρώ και 550, ξέρω εγώ πόσο θα πάει το κατώτατο, το καθαρό, είναι 16 φορές. Για σκεφτείτε το. Είναι υπερβολική η διαφορά. Είμαστε πλέον μια χρεοκοπημένη και μάλλον πτωχή χώρα σε επίπεδο δημόσιου τομέα, άρα οι αμοιβές των βουλευτών θα πρέπει να κινηθούν προς τα κάτω. Και αυτό θα είναι μια θέση του συλλόγου μας. Μάλιστα. Να πούμε λίγα πράγματα για τον σύλλογο, γιατί μπήκαμε κατευθείαν στην έρευνα, δεν μιλήσαμε καθόλου για τον σύλλογο. Ναι. Πώς δημιουργήθηκε ο σύλλογος Έλληνες Φορολογουμένοι και σε πού αποσκοπεί? Κοιτάξτε, ο σύλλογος ιδρύθηκε πέρσι το Μάρτιο, και είναι ένας σύλλογος, θα έλεγα, κοινωνικής δράσης, κοινωνικού ακτιβισμού, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό πάνω σε θέματα φορολογίας. Mm-hmm. Και ξέρετε, δεν παίρνουμε πάντα τη θέση του φορολογούμενου, δηλαδή ήμασταν αυτοί που πέρσι υποστηρίξαμε ότι το αφορολόγητο όριο, που ήταν 12.000 ευρώ μέχρι πέρσι, έπρεπε να μειωθεί, γιατί ήταν από τα ψηλότερα στον ΟΑΣΑ, άρα στα ανεπτυγμένα κράτη. Όμως όχι και να μηδενιστεί. Και σήμερα σε 2-3 ώρες θα βγάλουμε μια νέα δημοσίευση που θα αναφέρει ποια είναι τα φορολόγητα όρια στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο σύλλογος ήταν ο πρώτος που διαμαρτυρήθηκε πέρσι για το τέλος επιτιδεύματος. Θα το θυμάστε, πέρσι το Σεπτέμβριο, και ήμασταν οι πρώτοι που προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δυστυχώς η απόφαση ακόμα δεν έχει βγει. Ήμασταν οι πρώτοι που προσφύγαμε για το χαράτσι της ΔΕΗ πέρσι. Θυμάστε, τέτοια εποχή γινόταν.
και μετά ακολούθησαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και όλοι αυτοί. Ήμασταν οι πρώτοι και οι μόνοι οι οποίοι υποβάλαμε μήνυση για την υπόθεση των τυφλών της Ζακύνθου, για τους συνταξιούχους Μαϊμού. Προχθές προσβάλαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, προχθές πριν από 2 εβδομάδες, τη συμφωνία του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens. Δηλαδή, θεωρώντας ότι είναι μια αναξιοπρεπή συμφωνία και ότι βλάπτει τρομερά σε επίπεδο δισεκατομμυρίων ευρώ τα συμφέροντα του δημοσίου. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεπώς είναι ένας σύλλογος ο οποίος προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό, να ελέγξει τη δημόσια διοίκηση. Είναι άπειρα τα σημειώματα, οι επιστολές που φεύγουν κάθε μέρα προς τις δημόσιες αρχές για διάφορα ζητήματα ελέγχου χρήσης των χρημάτων μας. Βεβαίως, ο Σύλλογος προσπαθεί να εκπαιδεύσει μέσα από αυτές τις μελέτες, μέσα από διάφορα άρθρα που δημοσιεύουμε και μέσα από μια πειραματική πρώτη προσπάθεια που οργανώνουμε με το Υπουργείο Παιδείας για την εμπέδωση φορολογικής συνείδησης στους μαθητές, στα 10χρονα παιδιά. Είμαστε ακόμα καινούριο σύλλογος, θέλουμε τη στήριξη του κοινού και ευχαριστούμε για την προβολή μας, γιατί πιστεύουμε ότι αν υπήρχε ένας τέτοιος σύλλογος, δυνατός, ισχυρός, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αν θέλετε, ή και του κόσμου, η Ελλάδα δεν θα ήταν σήμερα σε αυτό το χάλι. Γιατί θα είχε ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και θα είχε εκπαιδεύσει την κοινωνία όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κύριε Σιάτρα, για πείτε μου λιγάκι γι' αυτό, γιατί έχω όση ώρα μιλάμε, βλέπω παράλληλα και την ιστοσελίδα του συλλόγου σας. Μάλιστα. Και με έχει, ομολογώ ότι έχω αγχωθεί λίγο, βλέποντας πάνω δεξιά. Το χρέος θέλει μια διόρθωση. Το εθνικό δημόσιο χρέος δεν ξέρω αν θέλει διόρθωση, αλλά βλέπω να τρέχει. Ναι, τρέχει. Αυτός είναι ο ρυθμός που τα τρέχει ούτως ή άλλως. Θέλει μια διόρθωση, γιατί τελικά κανένας δεν κατάλαβε και τα νούμερα που βγαίνουν από το λογιστήριο του κράτους. Δεν μπορεί κάποιος να βγάλει άκρη πόσο θα είναι το χρέος στο τέλος του χρόνου. Θα είναι 320 δισεκατομμύρια, θα είναι 360. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει, πιστεύω, ότι τώρα που θα εκταμιευτεί και η τελευταία και αυτή η μεγάλη δόση, θα συγκεκριμενοποιηθεί προς τα που πάμε για να ρυθμίσουμε το ρολόι, το οποίο λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο και λειτουργούσα με ακρίβεια, πρέπει να σας πω, γιατί και εγώ είμαι οικονομολόγος και άλλα μέλη του συλλόγου και μπορούσαμε να το υπολογίσουμε. Να θυμίσουμε μόνο τη διεύθυνση, είναι στο φορολογούμενος.gr. Φορολογούμενος.gr. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, ας πούμε, για το ρολόι. Αυτός ο ρυθμός που τρέχει το ρολόι αυτό, που λέει σύνολο χρέος, διαβάζω το νούμερο που έχει αυτή τη στιγμή, έτσι. 387. 387, 135, 536 και έχει και ανεβαίνει. Βασικά μου θυμίζει ταξίμετρο, έτσι να πω. Όχι, ταξίμετρο. Αλλά σας θυμίζει την Αντλία που βάζουμε βενζίνη και τρέχει πολύ πολύ γρήγορα. Εδώ είναι όμως, είναι σαν να γεμίζεις τη θάλασσα, έτσι. Ακριβώς, δεν είναι. Ακριβώς. Πού αναμένεται να φτάσει αυτό το νούμερο? Κοιτάξτε, εμείς εκτιμούμε ότι εάν η δόση ληφθεί, το χρέος στο τέλος του χρόνου θα είναι κοντά στα 335 με 340 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελικά το κούρεμα θα αποδειχθεί ότι ήταν μια περιπέτεια η οποία γλίτωσε τη χώρα από κοντά στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ, 45-48, και εάν δεν αλλάξει ριζικά η νοοτροπία της χώρας και της δημόσιας διοίκησης και του ελληνικού λαού, βεβαίως αλλάζει στο ελληνικό λαό, αλλά αλλάζει με άτσαλο και άγαρμο τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, λοιπόν, τότε το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα μας ταλαιπωρεί όχι για 10 χρόνια όπως υπολογίζουμε τώρα, θα μας ταλαιπωρεί πολλές πολλές δεκαετίες και αρκετές γενιές. Έχετε υπολογίσει εδώ και βλέπω ότι το χρέος ανά νοικοκυριό είναι περίπου σε 96.000 ευρώ, έτσι. Ναι, τώρα είναι λίγο λιγότερο λόγω του κουρέματος. Αλλά εντάξει, δεν είναι 96, είναι 90.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει να καταλάβουμε. Δηλαδή, εμείς το βάλαμε όταν το βάλαμε πέρσι το Μάρτιο, το κάναμε για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, να καταλάβει ποιο είναι αυτό το πρόβλημα του χρέους και πώς τελικά για αυτό το χρέος είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι μας. Όχι συνυπεύθυνοι, κατά ανάγκη, υπόλογοι. Υπόλογοι με την έννοια ότι το χρωστάμε όλοι. Ναι. Και σήμερα, μέσα από αυτά τα μέτρα, αυτό πληρώνουμε, το χρέος. Αλλά ο προβληματισμός είναι εάν
καθώς δεν αλλάζει λειτουργίες δημόσιας διοίκησης, μήπως τελικά πληρώνουμε τζάμπα σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο, όπως είπαν και πολλοί πολιτικοί, χωρίς να σημαίνει ότι ασπαζόμαστε ή συμμεριζόμαστε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές τοποθετήσεις. Κύριε Σιάντρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ και κοιτάξτε σήμερα αργότερα στο site που θα βγάλουμε τα φορολόγητα όρια στην κάθε χώρα. Θα έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα, και μπορούμε να το σχολιάσουμε και αυτό, ίσως πολύ την Παρασκευή. Να σας ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.